Λοιπόν, πριν από τις διαφημίσεις, προανήγγειλα το σημερινό μου καλεσμένο και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή μου να φιλοξενώ σήμερα στην εκπομπή τον κύριο Πρόδρομο Μοναστηρίδη ή για τους φίλους Μάκη Μοναστηρίδη. Κύριε Μοναστηρίδη, θέλω να σας καλημερίσω και να σας καλωσορίσω αρχικά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για το ωραίο ξεκίνημα της εβδομάδας. Λοιπόν, να είστε καλά. Αφού το ότι σας ξυπνήσαμε 7 η ώρα και σας έχουμε στον αέρα το θεωρείτε καλό ξεκίνημα, νομίζω για μένα είναι ιδανικό. Ο κύριος Μοναστηρίδης, ο οποίος όπως σας είπα είναι διδάκτορ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, αλλά βέβαια είναι και προϊστάμενος του Τμήματος Μάρκετινγκ του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Οπότε θα έχουμε να πούμε πολλά και για τις δυο σας ιδιότητες. Και μη σας πω ότι έχουμε να πούμε πολλά και για την ιδιότητά σας ως συγγραφέα, γιατί εμένα αυτό ήταν που μου κέντρισε το ενδιαφέρον ευθύς εξ αρχής. Βέβαια, για να μην έχουμε και τον κόσμο Δευτέρα πρωί με τόσους βαρύς τίτλους και εισαγωγές, ναι, να πούμε ότι είμαστε άνθρωποι που αγαπάμε την επικοινωνία και τον πολιτισμό και δουλεύουμε πάνω σε αυτή, να είμαστε τυχεροί. Έτσι, και από το Μέγαρο Μουσικής και μέσα από το Τμήμα Δημοσιογραφίας του ΑΠΙΘΗ. Λοιπόν, επειδή μιλήσατε για πολιτισμό και για επικοινωνία, εγώ θα φτάσω απευθείας στο ψητό που λένε. Το βιβλίο σας με τίτλο «Μάρκετινγκ, πολιτισμός και καινοτομία» πριν σχεδόν 20 μέρες για πρώτη φορά το παρουσιάσατε σε ένα πολύ ωραίο χώρο εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε ένα γνωστό χώρο, με φίλους, με καλούς σας συναδέλφους, αλλά και με τον κύριο Εμίλιο Χιλάκη, αν δεν κάνω λάθος. Δίπλα σας, ναι, σε αυτή την παρουσίαση. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό και να σας ρωτήσω, κύριε Μοναστηρίδη, μάρκετινγκ, πολιτισμός και καινοτομία, ταιριάζουν αυτά τα τρία μαζί? Η αλήθεια είναι ότι μπορεί σε πρώτη ανάγνωση να είναι τρία πράγματα διαφορετικά μεταξύ τους, αλλά πολλές φορές, ξέρετε τώρα, για να μιλήσουμε και με όρους μαγειρικής, οι ατέριαστοι συνδυασμοί δίνουν τις καλύτερες γεύσεις ή αυτά που νομίζουμε ότι εμείς δεν ταιριάζουν. Οπότε ναι, είναι πράγματα που πρέπει να συνδυάζονται πάρα πολύ και δίνουν ένα αποτέλεσμα που εκπλήσει. Ο πολιτισμός που έχει τόσες πολλές μορφές και τόσες πολλές εκφράσεις, αν δεν έχει στοιχεία, σωστά στοιχεία marketing και επικοινωνίας, δεν έχει καλό αποτέλεσμα. Και όταν και αυτή η επικοινωνία και η ίδια λειτουργία του δεν έχει και καινούργια διαφορετικά στοιχεία καινοτομικά, τότε δεν μπορεί να μας κεντρήσει εύκολα το ενδιαφέρον ή να μείνει επίκαιρος. Με αυτή την έννοια είναι πολύ ουσιαστικό να ψάχνουμε κάτι διαφορετικό και να βρίσκουμε τρόπους πώς να συνδυάζουμε και πώς να στον καταναλωτή και στο θεατή να παρουσιάζουμε πράγματα που θα τον κεντρήσουν το ενδιαφέρον. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν θα ξεκινήσω από τη δική σας την εσωτερική ανάγκη και το έναυσμα που σας οδήγησε να γράψετε αυτό το βιβλίο. Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε? Είναι πράγματα που έχω τη χαρά και το προνόμιο έτσι να δουλεύω στον χώρο του πολιτισμού τα τελευταία χρόνια, έβλεπα ότι κάποια πράγματα γίνονται ή πώς θα έπρεπε να γίνονται και ήθελα αυτά τα πράγματα πραγματικά να τα αποτυπώσω γραπτά σε ένα βιβλίο το οποίο δεν θα είναι ούτε τόσο βαρύ ακαδημαϊκό, αλλά και σε ένα βιβλίο που κυρίως θα είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα, γιατί δεν υπάρχουν βιβλία στην Ελλάδα, σίγουρα στα ελληνικά, που να μιλάνε με τρόπο που μας ενδιαφέρει και μας κεντρίζει την προσοχή για τον πολιτισμό και την επικοινωνία. Οπότε όλα αυτά που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε στον χώρο του πολιτισμού, ήθελα με κάποιο τρόπο να είναι και γραπτά. Mm-hmm. Αφορμή βέβαια ήταν και το διδακτορικό μου έρευνα που έκανα πριν από κάποια χρόνια για θέματα καινοτομίας και πολιτισμού, που εξελίχθηκε σε αυτό το βιβλίο. Ωραία. Τώρα να ρωτήσω, επειδή όπως ανέφερα και νωρίτερα είσαστε και υπεύθυνος, προϊστάμενος του Τμήματος Μάρκετινγκ του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για τον πολιτισμό και το βιβλίο σας συνδυάζει εύστοχα αυτές τις τρεις έννοιες και το μάρκετινγκ και τον πολιτισμό και την καινοτομία. Εδώ η Θεσσαλονικής, πώς θα πάνε με τον πολιτισμό, κύριε Μοναστηρίδη? Δεν είναι μόνο, ξέρετε, η Θεσσαλονίκη έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό με τόσους πολλούς φοιτητές και νέο κόσμο να είναι μια πολύ δυναμική αγορά. Και στη Θεσσαλονίκη ο κόσμος αναγνωρίζει αυτό που λέμε την καλή παράσταση, το καλό εντός εισαγωγικών προϊόν. Αυτό που είναι καλό ξεχωρίζει και έχει κόσμο. Και ειδικά μετά την επανέναρξη του πολιτισμού, μετά τη
συνθήκες της πανδημίας και της καραντίνας που όλοι περάσαμε, υπάρχει αυτή η ανάγκη για να ο κόσμος να συμμετάσχει, να δει και να μπορέσει να εκπληρώσει πάλι, ξέρεις, την ανάγκη του να περάσει κάπως διαφορετικά. Mm-hmm. Να ρωτήσω τώρα πώς... προτάσεις, υπάρχει δυναμική. Ναι. Να ρωτήσω τώρα πώς είχατε συνδυάσει ως Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, θέλω να πω, όλο το προηγούμενο διάστημα, τους 15-18 αυτούς μήνες του εγκλεισμού, τον πολιτισμό και τι γίνεται τώρα. Και θα μας πείτε αργότερα βέβαια και για τα σχέδια του χειμώνα. Και σαν Μέγαρο Μουσικής, όπως και πολλοί άλλοι φορείς, προσπαθήσαμε, βλέπετε, τα προβλήματα και οι κρίσεις δημιουργούν και ευκαιρίες. Έτσι και εμείς όταν υποχρεωτικά κλείσαμε την λειτουργία μας, δεν μπορέσαμε να δεχτούμε κόσμο αυτό που κάναμε τόσα χρόνια, βγάλαμε παραστάσεις από το αρχείο και ξεκινήσαμε μετά από λίγο καιρό να κάνουμε και με τα μέτρα που έπρεπε να τηρούμε, να γυρνάμε παραγωγές και να τις προβάλλουμε διαδικτυακά. Συνεργαστήκαμε με όλους τους φορείς γι' αυτό, δώσαμε και βήμα σε νέους καλλιτέχνες και για ένα διάστημα κάναμε πολλές και νέες παραγωγές που κάλυπταν από θέματα, τι να σας πω, ιστορικά, για την Επανάσταση του 21, μουσικά, μουσική δωματίου, χορός, οτιδήποτε. Μπορέσαμε δηλαδή να μείνουμε ενεργοί, να μείνουμε ασφαλείς στο πλαίσιο που έπρεπε να τηρήσουμε και να δώσουμε μια ευκαιρία στον κόσμο, ο οποίος ειδικά στο πρώτο και στο δεύτερο κύμα ήταν πολύ θετικός. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι όσο πλησίαζε και η λήξη της καραντίνας και η απελευθέρωση, όλο και πιο πολύ ο κόσμος αναζητούσε ευκαιρίες για να βγει έξω και να ξαναγυρίσει στους χώρους. Στο διάστημα που διανύουμε τώρα, πάλι τηρώντας τα μέτρα, έχουμε παραστάσεις σε εξωτερικούς χώρους στην πλατεία του Μεγάρου, ανάμεσα στα δύο κτίρια και το θερινό μας κινηματογράφο που είναι στην ταράτσα του καινούριου κτιρίου, τα οποία θα συνεχίσουν μέχρι τέλος Ιουλίου και μετά το 15 Αύγουστο μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου. Και ήδη είμαστε στα τελευταία βήματα για να ανακοινώσουμε το χειμερινό μας πρόγραμμα που ελπίζουμε ότι θα είναι, ξέρετε, με όλες τις προϋποθέσεις για να έρθει ο κόσμος και τηρώντας τα μέτρα να τηρηθούν, ό,τι πρέπει να τηρηθεί, να έρθει να δει παραστάσεις, χορό, mm-hmm. μουσική, μπαλέτο, ό,τι του έχει λείψει. Εγώ κρατάω λοιπόν ότι ήδη, εφόσον θεωρήσουμε τέλος πάντων ότι οδεύουμε προς το τέλος όλης αυτής της κατάστασης, Θεού θέλοντος και κορονοϊού επιτρέποντος. Ή προς το τέλος, ή άνα προς την αρχή που, τέλος πάντων, στην κατάσταση που διαμορφώνεται, έτσι. Ναι. Γιατί τα μέτρα είναι εδώ για να μείνουνε. Οπότε θα πρέπει να μάθουμε και εμείς να ζούμε και να τηρούμε τα μέτρα για ένα διάστημα ακόμα. Οπότε τώρα όποιος θέλει να χαρεί και να απολαύσει παραστάσεις στο Μέγαρο θα το κάνει στον εξωτερικό χώρο και βέβαια στο θερινό σινεμά, όπως μας αναφέρατε. Εκεί τι βλέπουμε, υπάρχει κόσμος που αγαπάει το θερινό σινεμά και έρχεται, σας επισκέπτεται. Το θερινό μας σινεμά, το οποίο φέτος το κάνουμε για 7η χρονιά μαζί με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι υπάρχει κόσμος που θέλει, που ψάχνει και που βρίσκει. Άλλωστε είναι και τόσο διαφορετικό και το μέρος και η τοποθεσία που γίνεται, που από μόνο του είναι μια πρόκληση. Καλά βέβαια να πούμε ότι όσοι έχουν επισκεφθεί το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, δεν χρειάζεται έτσι να κάνουμε πολλά για να τους πείσουμε. Μόνο το μέρος το οποίο βρίσκεται και μόνο όλη αυτή η θέα που βλέπουν είναι αρκετή. Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Άρα σας περιμένουμε έστω και για να μας επισκεφτείτε, έστω και στη βόλτα σας και σιγά σιγά και σε παραστάσεις μας και σε συναυλίες. Εγώ τώρα θα ήθελα, αν και εσείς το επιθυμείτε, να μας προτείνετε κάτι. Να προτείνετε κάτι για τους ακροατές μας, κάτι που θεωρείτε ότι είναι ενδιαφέρον, κάτι τέλος πάντων που θα τους φτιάξει το απόγευμα και θα τους κάνει να περάσουν έτσι πολύ ωραία. Κάτι από αυτά. Σήμερα, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, που είναι οι προβολές του θερινού σινεμά στο ΜΗ2, που είναι η ελληνική ταινία το πρόστιμο, βέβαια και στην πόλη γίνονται πάρα πολλά και ωραία πράγματα. Δηλαδή, έχει να δούμε συναυλίες, έχει να δούμε παραστάσεις, έχει ξαναέρθει ο πολιτισμός, όχι μόνο στο Μέγαρο, έχει έρθει ο πολιτισμός στην Θεσσαλονίκη, οπότε έχουμε πολλές εναλλακτικές για να ψάξουμε και να δούμε. Πάντα βέβαια τηρώντας τα μέτρα και
κρατώντας τις αποστάσεις και όπου πρέπει με τις μάσκες μας και τα σχετικά. Δηλαδή ένα απλό ψάξιμο στο διαδίκτυο θα μας δώσει πολλές εναλλακτικές προτάσεις και όχι μόνο στο Μέγαρο. Έτσι. Άρα περιμένουμε να δούμε τον κόσμο να γεμίζει πάλι τους συναυλιακούς χώρους, να ενισχύει τους καλλιτέχνες, γιατί πολιτισμός χωρίς φυσική επαφή είναι ένας άλλος πολιτισμός. Θέλουμε τον κόσμο πίσω στο φυσικό του χώρο, στους συναυλιακούς χώρους και στους χώρους των παραστάσεων, να ενισχύει με το χειροκρότημά του και να περνάει καλά. Οπότε, και βέβαια για να είμαστε ειλικρινείς, όλο το προηγούμενο διάστημα, αν ένας τομέας έχει πληγεί, δεν θα πω ανεπανόρθωτα, αλλά πάντως αν έχει πληγεί, σίγουρα είναι ο τομέας του πολιτισμού. Ναι, το θέατρο, ναι. Έτσι, οι χώροι που είχαν ζωντανή μουσική, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Οπότε θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σας ότι χωρίς τον κόσμο και χωρίς το χειροκρότημα και ο ίδιος ο καλλιτέχνης νομίζω νιώθει πολύ μόνος. Άρα είναι στο χέρι μας. Είναι στο χέρι μας, ναι. Βέβαια. Λοιπόν, κύριε Μοναστηρίδη, επειδή ξεκινήσαμε με το βιβλίο σας και επειδή οι δυο μας είχαμε κάνει και μία κουβέντα τις προηγούμενες μέρες, θα ήθελα να πω ότι εσείς σήμερα μέσα από την εκπομπή μας θα χαρίσετε και ένα βιβλίο σε έναν τυχερό ακροατή, δεν είναι έτσι? Με χαρά μεγάλη, βέβαια. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε μόλις ολοκληρώσουμε την κουβέντα με τον κύριο Μοναστηρίδη είναι να σας δώσω τον τρόπο μέσα από μηνύματα και ένας τυχερός ή μία τυχερή από εσάς θα κερδίσει το βιβλίο του κυρίου Μάκη Μοναστηρίδη, το οποίο ονομάζεται Μάρκετινγκ, Πολιτισμός και Καινοτομία, από τις εκδόσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και θα σας πω και τον τρόπο με τον οποίο θα το παραλάβει. Θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω για αυτή μας την κουβέντα και για το γεγονός ότι... Και εγώ για το ωραίο ξεκίνημα. Ναι, και για το γεγονός ότι μας δώσατε να καταλάβουμε ότι τελικά και το μάρκετινγκ και ο πολιτισμός και η καινοτομία μπορούν να έχουν μια αγαστή συνεργασία, έτσι. Μέσα από το βιβλίο σας αυτό γίνει το ολοφάνερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία να μιλήσουμε για λίγο διαφορετικά πράγματα για Δευτέρα πρωί. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.